Αφορμή στάθηκε το αν, όπως λέει ο Ουγγαρέζος, η πολίτη έχει πάρει πολύ στα σοβαρά τη συμμετοχή της στο Just the Two of Us. Γενικά, ήθελες τώρα να πεις, μη με θάψεις αύριο το πρωινό. Αφού έβγαινε ένα ήταν τώρα η πιλάλα σου εσένα. Γινόταν τώρα εκεί πέρα που είχε χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Βγήκε ο άλλος χωρίς φώτα και τραγούδα και μόνη τη κουρεντή, ο άλλος δεν φαινόταν πουθενά. Και σαν η πιλάλα σου ήταν, αν θα πω στο πρωινό. Ενώ τίποτα μας. Η κακομοίρα η Ζέτα να πω, προσπαθούσε να καλύψει με τα χέρια και με τα πόδια της να έχουμε τις τρύπες. Και εσένα η πιλάλα σου, αν θα πει ο Κωστόπουλος τίποτα για εσένα το πρωινό. Αυτό ήταν το θέμα μου. Και τι έγινε που απαντάω εγώ στο Twitter σαν σχολεία. Εσύ μιλάς για σχόλια που στέλνετε μηνύματα σε όλο τον πλανήτη Γη. Μα με δουλεύεις τώρα, λέτε, δεν κατάλαβα. Εγώ τι έκανα. Εσύ μιλήκα. Μα δεν σε κατηγορεί κανένα σχόλια για τίποτα. Εσύ έκανα πολύ για τίποτα. Το κάθε τι που λέει ο καθένας μας. Αυτό σου έκανα για σένα. Εσένα έκανε πλάκα γιατί την προηγούμενη φορά. Ξέρω ότι έκανες πλάκα. Εδώ μας άψατε, βγαίναν τα site. Εγώ είπα ότι ήταν τραγική. Δεν σου έκανα ένα μήνυμα. Όχι. Λοιπόν, τι μου λέτε. Κοίταξε με. Αλλά ήσασταν αλήθεια σου λέω. Δεν θα μας πει. Καλησπέρα τώρα, Χριστίνα, μην το λες έτσι. Επειδή είχατε πει για τα πάντελ, μια φορά και έναν καιρό ήμουν σε ένα πάντελ που και εσείς ήσασταν σε ένα show που δεν ήταν καλοφωτισμένο, το Dancing on Ice. Και σε πέραμε πολύ τηλέφωνο. Εγώ τα θυμάμαι όλα, που ήσουν στην Ελένη και την πρώτη φορά που ήμουν στην Ελλάδα, με έβρισε χωρίς να μην ξέρεις και με λες Μαϊντανό. Τα θυμάμαι όλα στα πάντελ, μίλες τώρα. Εγώ ήμουν αγκαλιά στη. Μην τσακώνεστε άλλο, ας χαλαρώσουμε λίγο. Και έχω μετρήσει τα λεπτά από τότε.